Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ για τα rewards. Στο προηγούμενο βίντεο, μισό λεπτό να έρθω πιο κοντά. Στο προηγούμενο βίντεο είδατε ότι τελειώσαμε gold 1. Οπότε έχουμε άλλα 2 Jamboree Players Pack. Είχαμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα Jamboree Players Pack, οπότε έχουμε 3. Μόλις βγήκαν οι EPL Team of the Season, τους ξέρετε, τους έχετε μάθει πριν λίγες μέρες. Βγήκε, διέρευσε η Team of the Season. Όλοι είναι walkout, έχουμε 3. Είμαι πολύ χαρούμενος τελικά που έμεινα gold 1, γιατί έχω 3 Jamboree Players Pack. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Οπότε μπορούμε να πάμε να ανοίξουμε τα 3 πακετάκια μας και ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να είμαστε τυχεροί. Αν δούμε walkout, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν δεν δούμε walkout, θα είναι λίγο απογοήτευση. Αλλά τι να κάνεις, τουλάχιστον τους παίκτες έχουμε ανάγκη, γιατί έχω αρχίσει και πούλησα και έβαλα σε upgrades τους παίκτες που είχαμε. Οπότε δεν έχουμε πολλούς gold παίκτες που δεν χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε στα SBC. Οπότε καλό είναι οι 54 παίκτες νομίζω που θα πάρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ή 52, κάπου εκεί είναι συνολικά από τα 3 πακέτα. Οπότε ναι, πάμε κατευθείαν να ανοίξουμε. Όχι 54, βλακίες λέω, τέλος πάντων, δεν κάτσω να κάνω τα μαθηματικά. Πάμε να ανοίξουμε τα πρώτα μας πακέτα. Ξεκινάω το μεσαίο για κάποιο λόγο. Πάμε με το μεσαίο. Δεν είναι walkout. Δεν είναι walkout. Έχει 2 καλά flare μέσα. Είναι ο Javi Martinez Disbarger που είναι high rated. Εντάξει, καλός για SBC. Δεν έχουμε κάτι από αυτό το πακέτο το οποίο μπορείς να πεις ότι είναι εξαιρετικό. Νομίζω, Μανολάς που μπορεί να πηγαίνει για λίγα, εντάξει. Νομίζω, κλασικά πράγματα, Rashford, τίποτα τρελό. Ο Ben Yedder πάει στο transfer list ως duplicate και πάμε στο επόμενο πακέτο. Ας μην το καθυστερούμε, γιατί θέλω να τα ανοίξω τα packs. Ό,τι και να γίνει, έγινε. Ανοίγουμε το δεύτερο και δεν είναι το και αυτό walkout. Και πάλι 2 μεγάλα φλερ, 3 νομίζω μεγάλα φλερ. Είναι ο Καράσκο της Ατλέτικο, καλή παίκτες. Στάνταρ όμως gold, οπότε δεν είναι κάτι εξαιρετικό μέχρι στιγμής και μας έχει μείνει άλλο ένα πακέτο. Πολλοί 84 πάντως και 83 που θα χρησιμεύσουν στην πορεία για τα SBC όπως έχω ξαναπεί. Μερικοί ακόμα duplicate. Πάνω στο transfer list και έχουμε το τελευταίο μας πακέτο. Όλες οι ελπίδες μας έμειναν σε αυτό. Το ανοίγω κατευθείαν και δεν είναι το και αυτό walkout. Τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πάλι μεγάλα flares, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Ό,τι όπως και να κάνουμε, αυτά ήταν τα πακέτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είχαμε την ευκαιρία, αλλά δεν μας έδωσε κάτι το οποίο να σηκωθούμε από τις θέσεις μας. Δυστυχώς. Πολύ 84 πάντως, καλά 100 και πακέτα, δηλαδή άλλες φορές μπορείς να βρεις και ένα που θα είναι 83-82 ο πρώτος. Έχουμε εδώ αρκετούς duplicate, αυτούς θα τους χρησιμοποιήσω σε πακέτα. Οπότε υπάρχουν κάποια SBC. Πάω να κάνω 2-3 SBC και θα ανοίξω τα πακέτα ώστε να κλείσουμε έτσι το βίντεο. Επανέρχομαι σε λίγο. Επιστρέψαμε φίλοι μου και έχουμε 5 επιπλέον πακετάκια που ελπίζουμε να πάνε λίγο καλύτερα από το Jamboree Players Pack. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό να πάνε καλύτερα από το Jamboree Players Pack. Δεν ξέρω, μπορεί όμως. Να πάτε να τα κάνετε, πιστεύω ότι είναι καλά πακέτα γιατί δίνουν 3 rares μέσα και απλά ζητάει 11 rare players. Εντάξει, σίγουρα σε υποβαθμίζει σε συνολική αξία γιατί σου δίνει 10 gold, οι οποίοι από 12 βασικά items, 10 gold, 3 μόνο rares. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω αξίζουν που υπάρχει EPL Team of the Season. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε για να τελειώσουμε το βίντεο με τα rewards. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 1. Δεν είναι walkout. Τουλάχιστον να πάρουμε παίκτες από Premier League. Εντάξει, θα μου πεις δεν είναι όλοι καλοί, πετυχαίνουμε τον Garrick. Δεν είναι καλό. Εντάξει, δεν έδωσα παίκτες πάνω από 81 overall, οπότε αυτό δεν με πειράζει. Θα πάνε όλοι στο club. Α, είναι. Ναι, παικτών βασικά είναι, οπότε όλοι είναι παίκτες. Εντάξει, όπως είπαμε, είναι μια υποβάθμιση γιατί βάζεις 11 rares και παίρνεις μόνο 3 πίσω, αλλά μπορούμε να έχουμε καλές πιθανότητες να πετύχουμε κάτι. Μέχρι τώρα δεν έχει πάει καλά. Μας μένουν 3 packs ακόμα. Εντάξει, ο Νολίτο είναι 83 rated, οπότε κάτι μας έδωσε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Έτσι κανονικά αφού όλοι θα πάνε στο club. Πάμε στο πακέτο νούμερο 3 για τα EPL Premium Packs. Τίποτα και από εδώ. Δυστυχώς δεν μας δίνει κάτι έτσι να μας εμπλουτίσει το club. Παίρνουμε άλλο ένα 83. Αυτό είναι καλό. Παίρνω τον Τζαν πίσω που τον χρησιμοποίησα. Ενώ ξαναπατάω σαν ηλίθιο στο stick για να πάρω τους παίκτες, ενώ μπορώ να πατήσω απλά L2. Πάμε στο πρώτο τελευταίο pack. Ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα walkout και μάλλον δεν θα πάρουμε walkout πιστεύω. Παίρνουμε τον Ολίτο. Ελπίζω να μην είναι untradeable αυτό το pack, έτσι. Untradeable είναι. Είναι untradeable. Οπότε τον Ολίτο θα γίνει quick sell. Oh, Ndidi! Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω μέσα στο Weekend League. Είναι μια από τις καλές silver cards στην Premier League. Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω. Κρίμα που ήταν untradeable, θα μπορούσα να τον πουλήσω κιόλας. Αλλά δεν πειράζει, μπορώ να τον χρησιμοποιήσω. Και για να δούμε. Αυτή είναι η duplicate. Δεν νομίζω ότι μπορώ να του αλλάξω.
αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι untradeable. Είναι untradeable όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν οι άλλοι νομίζω δεν είναι untradeable. Ναι, αυτός είναι untradeable. Ναι, είναι όλοι untradeable. Δυστυχώς. Και ο Μπόρουτς είναι. Ναι. Και ο Μπόρουτς είναι, οπότε αυτοί θα γίνουν quick sell χωρίς να πάρουμε κάτι. Και πάμε στο τελευταίο πακέτο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Και δεν είναι walkout. Και δεν είναι καν μεγάλο το flare. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό το pack opening. Επίσης ο Sigurdsson είναι ο παίκτης που θα έχουμε στα τουρνουά για να κερδίσουμε. 89 rated κάρτα, καλό rating. Εντάξει, Sigurdsson όμως. Θα ήθελα κάτι καλό από την EPL. Αλλά επειδή είναι EPL, δεν θα σου δώσουν κάτι καλό. Είναι λογικό. Γιατί θα τον έχουν όλοι έτσι κι αλλιώς. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τα τουρνουά, πιστεύω. Ωραία. Έχουμε και αυτούς τους παίκτες. Ο Μπεραχίνο για να δούμε αν είναι. Και αυτός untradeable. Ναι, είναι και αυτός untradeable. Οπότε και αυτός θα πάει. Στο καλό, χωρίς να πάρουμε τίποτα πίσω. Αυτά ήταν τα rewards μας και μερικά πακετάκια από τα SBC. Δυστυχώς δεν είχαμε κάτι καλό, αλλά μέσα στη βδομάδα σίγουρα πιστεύω θα έρθουν και άλλα pack openings. Ελπίζω να τα πάμε καλύτερα εκεί. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είστε καινούργοι και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.